Έτσι όπως ακολουθεί το πρόγραμμα δράσης του ομίλου, φαίνεται ότι η πιο καθοριστική αγωνιστική της χρονιάς είναι μπροστά μας. Μετά το Πάσχα, την Κυριακή του Θωμά, οι Κυανέρθοι θα πάρουν τον δρόμο για την Νεοκεσάρια και θα μπουν στη δοκιμασία που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη, τις προοπτικές και την παρουσία τους στο φετινό πρωτάθλημα. Αν βγουν νικητές από αυτή τη μάχη, είναι βέβαιο. Θα ανεβάσουν τις μετοχές τους, θα αποκτήσουν ψυχολογία, θα στείλουν μήνυμα στην ΑΕ Καραϊσκάκης και κατά πάσα πιθανότητα θα εκτροχιάσουν την Νεοκεσάρια από τους στόχους της. Πάντως αυτό το παιχνίδι είναι κωβικό και θα καθορίσει την πορεία του τίτλου στο φετινό πρωτάθλημα. Η συνέχεια πάντως δεν είναι εύκολη, παρότι και οι ανέρθοι θα πάρουν βαθμούς στα χαρτιά από το μάτς με τα Λευκάδια στην 26η αγωνιστική, ξέρουν πως έχουν και άλλα δύσκολα παιχνίδια μπροστά τους. Στην 28η θα βρεθούν στο Βελεστούνο και θα αναζητήσουν διπλό από τη μάχη με τον τοπικό Ριγαφεραίο σε ένα ραντεβού μονόδρομο, ενώ στην 29η θα παίξουν το τελευταίο μάτς μέσα στο στάδιο και θα αντιμετωπίσουν την Κοζάνη. Γκέλες σε όλα αυτά τα μάτς απαγορεύονται διαροπάλου. Οι παίκτες το έχουν αντιληφθεί, ο Αμανατίδης το υπερτονίζει και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν, οπότε ο τελικός της χρονιάς και το μάτς που πιθανότητα θα καθορίσει τον τίτλο και άνοδο θα παιχτεί την τελευταία αγωνιστική της σεζόν μέσα στην έδρα της ΑΕ Καραϊσκάκης.